Καλησπέρα! Γεια σας, παιδιά! Καλό μεσημεράκι σε όλους! Τι κάνουμε, πώς είμαστε? Είμαστε πολύ τέλεια! Αλλά μπορούμε να γίνουμε ακόμα πιο τέλεια! Ένας είναι ο τρόπος, κυρίες και κύριοι, η Βάνια μας! Να σου πω, ρε μοντελάρα. Ναι, ναι. Τώρα δεν ξέρω, υποψιάζομαι. Μήπως που ξεκίνησε το My Style Rocks. Ναι. Αυτή τη στιγμή έχεις στο μυαλό σου ένα κόνσεπτ και ντύθηκες έτσι. Έχω. Είναι αδιανόητο. Ναι. Για πες μας, πού θα μπορούσες να πας έτσι. Κοίταξε να δεις, εγώ σήμερα έχω ντυθεί. Πολύ κούκλα. Ευχαριστώ. Πέρα από αυτό, κούκλα. Το είναι αυταπόδεικτο. Έχω ντυθεί. Weekend με την κολλητούλα μου στη Χελιδόνα για διαλογισμός και συγκομιδή τσουκνίδας. Μπράβο για διαλογισμός, μπράβο. Είσαι το απόλυτο κόνσεπτ. Ναι, μπράβο, πολύ. Από εμένα, δεν ξέρω πώς, πέντε. Το καλύτερο είναι το άριστα στο My Style Rocks, μη στεναχωριέσαι. Λοιπόν, έχεις να μας πεις και κάτι άλλο. Θέλω να σου πω και κάτι άλλο, μια και μιλάμε για... Ναι, θέλω να μου πεις πώς λέγεται το φυτό που βαράει. Φαπαρούνα. Πω, δεν φοβάσαι, ρε. Τίποτα. Είσαι Έλσα από το Frozen, μας παγώνεις. Πες και το νούμερο. Υπάρχει κόσμος που θέλει να δει από κοντά αν είσαι αληθινή. Φυσικά, θα το πω. Είναι το 6-9-34-033-041. 6-9-34-033-041. Ένα χειροκρότημα, κυρίες και κύριοι, είναι αριθμό μνήμων. Ευχαριστώ. Αν η Τετάρτη είχε πρόσωπο, το ορκίζομαι, θα ήταν η Βάνια μας. Μπράβο, ρε παιδιά, μπράβο, έτσι, με κέφι. Είναι σήμερα Τετάρτη, παιδιά. Μεσοβδόμαδο, πάμε δυνατά, έχουμε το απόλυτο κέφι. Ξεκινάω με τι άλλο, με Ιωάννα Τούνη. Καλό μεσημεράκι αρχικά από την παιδαγωγό μας και μην ξεχνάμε και τα βασικά. Το κορίτσι ποστάρει, ανεβάζει κάποια stories, classic Τούνη δηλαδή. Εδώ μας ενημερώνει ότι... Χτύπησε λίγο το δαχτυλάκι της. Αρχικά είναι θεματάρα για story αυτό. Όλοι μας όταν χτυπάμε το δαχτυλάκι μας, το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι ένα story. Έπεσε πάνω της, λέει, αυτό το γομάρι, ο Χρήστος. Και τώρα πάει τον... Όπα, ζει κάποιο δράμα, αλλά όπα, κράτα το εκεί λίγο. Όχι, λίγο πιο πίσω θέλω, εκεί. Την κουμούτσα είναι αυτή. Άστραψε όλοι, πως βρόντιξε η Γιώνα. Ποιος σου δώσει, Ιωάννα μου, αυτό το κουμούτσο δαχτύλιδο? Μήπως αυτό το γομάρι ο Χρήστος? Μήπως το story τελικά δεν ήταν για το δαχτυλάκι, αλλά για αυτό που είναι πάνω στο άλλο το δαχτυλάκι? Τι γίνεται, παιδιά, θα έχουμε χαρμόσυνα να ξέρουν. Να ραφτώ, να μην ραφτώ. Ενημερώστε με να ξέρουμε τι συμβαίνει με το μονόπετρο. Η Τούνη παραμάζω μόνο το μεταξύ, έτσι. Θέλει και μονόπετρο, θέλει και μικρόφωνο. Και μικρόφωνο. Μην έχετε τόση αγωνία. Θα το λαλήσει η παιδαγωγός, παιδιά, τουλάχιστον προσπαθεί. Έκανε, λέει, δοκιμαστικό για το Just the Two of Us. Θα το ζήσουμε κι αυτό. Πολύ καλή, δεν θα είναι σαν παίκτρια? Ωραία. Η παραγωγή, λέει, το σκέφτεται. Εγώ πάλι έχω πάρει την αποφασή μου, παιδιά. Εγώ τι θέλω μέσα, την Τούνη. Δεν το συζητώ. Δεν δέχομαι το όχι για απάντηση. Γι' αυτό και πρόκαλο την παραγωγή του Just the Two of Us και τον Νίκο Κοκλώνη προσωπικά να δώσουν το μικρόφωνο στην Ιωάννα την Τούνη. Έχει το μονόπετρο, της λείπει το μικρόφωνο. Θα το πάρεις, Ιωάννα μου, και εγώ υπόσχομαι να σε βοηθήσω. Πώς θα σε βοηθήσω να μπει στο τραγούδι? Με τραγούδι.
Μας λέει στα ξαφνικά θα πάει να τραγουδήσει στο Just the Two of Us, να πει έχει ζήτηση. Και δοκιμαστικό μαθαίνω πως τις κάνουν. Το σκέφτονται πολύ να δουν αν θα την πάρουν. Μα δεν γίνεται, δεν γίνεται την τούνη να μην πάρουν. Εκτός αν την αφήσουνε το λάθος θα το κάνουν. Κοκλονί σου μιλάω εγώ, βάρτε την μέσα στο λεπτό. Σου λέω, δεν γίνεται, δεν γίνεται, με πιάνει το μαράζι. Η τούνη με μικρόφωνο, τι θέλω, α δεν με νοιάζει. Κοκλονί άσε τα τρελά, βάλε μας μέσα τη θεά. Σου λέω, κοκλονί άσε τα τρελά, βάλε μας μέσα τη θεά. Σου λέω. Έλα παιδιά, έλα παιδιά. Δηλαδή, τόσο καλοτραγουδισμένη μπαλάντα 3 και 8, πού το έχετε ξαναδεί? Φεύγω, άσε εγώ. Εσύ να δεις, άσε με μένα, φεύγω. Μένω στο τραγούδι. Σε πάω σε Ειρήνη Παπαδοπούλου. Που από ό,τι φαίνεται... Καλό μεσημεράκι από το Ειρηνάκι. Από ό,τι φαίνεται πάει Eurovision. Πολύ ωραίο. Μπορεί να πάει έτσι, να πας. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να τραγουδήσεις. Μπορεί να εμφανιστεί απλά έτσι, είμαστε εντάξει. Τώρα τι γίνεται, εγώ δεν έχω καταλάβει, παιδιά. Αυτή έκανε αίτηση, θα κάνει αίτηση. Ό,τι και να έχει γίνει, εγώ προκαλώ την Ειρήνη Παπαδοπούλου να πάει στην Eurovision και αν θέλει να πάρει μαζί της και την Τούνη. Πολύ τραγούδι, παιδιά, πολύ τραγούδι, όλοι τραγουδάνε. Άλλοι ροκάρουν, άλλοι ραπάρουν, άλλοι το απάρουν. Καλά κατάλαβες, πηγαίνω στο λατρεμένο, λέμε τώρα τράπερ της καρδιάς μας. Να τον δω, τον βλέπεις, τον ξέρεις πια. Καλό μεσημεράκι αρχικά, είναι μια οικία εικόνα, μια γνωστή όσο να πεις γούνα, την ξέρουμε. Ένας τράπερ της διπλανής πόρτας που όμως δεν ήταν πάντα έτσι, παιδιά. Για δες λίγο αυτό το αγοράκι, ορίστε. Το παιδί αυτό με τα μαύρα γυαλιά, τον ξέρεις, σου θυμίζει κάτι? Για βάλτε και μια γούνα. Ορίστε, τώρα το καταλάβαμε, δεν χωρά αμφιβολία. Είναι ο Σνίκ. Είναι μικρούλης. Έχει μόλις τελειώσει το παιδικό σταθμό. Είναι ένας τραπάκος, τραπεράκος, μικρός αν θέλεις. 2013, πρώην Λιάνα Στράπερ. Εδώ πέρα λίγα τατουάζ, ακόμα έχει χρόνο. Είναι αρκετά πιο ξεφούσκωτος. Ένα μουστακάκι, αυτό που λίγο βγαίνει, αλλά δεν θέλει να βγει περισσότερο. Κάπως awkward αυτό το μουστάκι. Ίδια καπελαδούρα παντού, προσφορά. Μάλλον το χαρτζηλίκι δεν έφτανε για δεύτερο. Τι να πω, τον προτιμώ με γούνα που κρύβει και τα πολλά. Φιλιά στον αγαπημένο τράπερ, τράπαρε δίκως αύριο. Αυτά τα βλέπει, παιδιά, και η γιαγιά, η Έλενα, η Μιχαηλοβίνα. Απορώ πως λέω τώρα. Να, την κολλητή μου. Έχει πάρει τους δρόμους αυτή η κοπέλα. Η μπάμπουσκα το Instagram είναι, δεν βάζει λόκο κάτω, την παρακολουθείτε. Έχει πάρει σάκο, έχει πάρει το μπαστούνι της από ζαχαροκάλαμο, παρακαλώ, και πάει. Τι βουνά θέλει, στη θάλασσα, στη λαγκάδια, τον ασταμάτητο η Ρωσίδα, η 90χρονη, να τα λέμε αυτά. Μα σε καμήλες έχει ανέβει, μα σε μηχανάκια. Εδώ κρατάει και ένα φυλάδιο και ατενίζει. Ποιος ξέρει πού κοιτάει προς τα πάνω στους γνωστούς. Τι να πεις, Τουρκία, Γερμανία, τη Ρωσία, δύο φορές τη Ρωσία. Λες κι είναι Πατησίων. Δες λέει κάτι, βάζει καπέλα, πάει για μπάνιο, φωτογραφίες παντού. Μόνο Ελλάδα δεν έχει έρθει ακόμα. Φαντάζομαι όταν θα έρθει, ξέρω που θα πάει πρώτα-πρώτα. Σαφέστατα θα έρθει εδώ πέρα. Με το καλό, γλυκιά μου μπάμπουσκα, σε περιμένω να τα πούμε. Και τώρα θέλω να σας κάνω μια κουβέντα για κάτι πάρα πολύ σοβαρό, κάτι πολύ σημαντικό. Η εκπομπή έχει και τέτοια, δεν είμαστε μόνο για γέλια, είμαστε και σοβαρή εκπομπή. Δεν θέλω να είστε στον κιόνι σας για αυτό που θα πω, γιατί για τον κιόνι θα μιλήσω. Είμαι περήφανος, σχεδόν συγκινημένος μπορείς να πεις, ένα δάκρυ μπορεί και να κυλήσει, γιατί ο κιόνις επιτέλους έγινε δρόμος. Ορίστε η ταμπέλα.
Οδός Γιόνι. Δεν είναι Photoshop, δεν είναι fake news, δεν είναι κάποια φάρσα. Είναι γεγονός. Είναι γεγονός. Γίναμε δρόμος. Είμαστε κάπου στον άλυμο και ανήκουμε πλέον στις φράσεις τύπου. Πού λες να πάμε, μωρέ, σήμερα πάμε για κανένα καφέ. Ωραία, καφέ. Καθόλου πάμε να τσιμπήσουμε τίποτα. Καλά, βρισκόμαστε Γιόνι και βλέπουμε. Τέλειες εκφράσεις λείπαν από την καθημερινότητα. Περιμένω να γίνει λεωφόρος, γέφυρα, πλατεία, γιατί όχι. Να ονομάσουμε και μία πόλη έτσι. Γιατί όχι. Ή ένα τουριστικό προορισμό. Λέω να πάω Γιόνι το τριήμερο αυτό. Να πάει στην ωραία, είχα πάει πέρσι Χριστούγεννα. Δεν παλεύεται ο Γιόνις. Γιόνις λοιπόν, τρέλα, χαμός. Το λες και προσωπική επιτυχία. Μπράβο. Της εκπομπής. Πολύ συγκίνηση, πολύ χαρά. Μία κάποια δικαίωση. Επιβάλλεται. Θα τραγουδήσω. Πάμε παιδιά κι είναι ακόμα τετάωτη. Πάμε και θυμή, λυπάστε, μη φοβάστε. Έχουν πάθει αίμονοι, δεν μπορούν, είσαι εσύ. Σε έχουν βάλει πια παντού, είσαι το κάνεις του. Έχουν πλέον τρελαθεί, δεν μπορούν, μα τι είσαι εσύ. Κι όνει θέλουν όλοι κάνουν σαν τρελή, κι όνει εδώ, κι όνει εκεί. Δρόμος έγινες και μας τρελάνες, έχεις και τα πελά. Δρόμος έγινες, πάει ξεφύγες, είσαι μες στη τρελά. Γιόνις παντού, τρέλα πολύ, είμαστε αλλού. Γιόνις παντού, τρέλα πολύ, είμαστε αλλού. Γιόνις παντού, τρέλα πολύ, είμαστε αλλού. Καμουλής, γιόνις παντού, τρέλα πολύ, είμαστε αλλού. Γιόνις παντού, τρέλα πολύ, είμαστε αλλού. Γιόνις παντού, τρέλα πολύ, είμαστε αλλού. Καμουλής, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και γυρίζουμε τη μία, τη μοναδική, την εξαιρετική, την ανεπανάληπτη